Βρισκόμαστε στο δεύτερο φεστιβάλ ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είμαι μέλος συνολάς ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε με την κεντρική μας εκδήλωση σε λίγο με θέμα κρίση, ανεργία, μετανάστευση, κινήματα αντίστασης και η πρόταση αριστεράς. Βασικοί ομιλητές είναι ο Γιώργος Αρχοντόπουλος από το Σώστο το Νερό, ο Δημήτρης Ταλέπορος από το Ρεσίστα ΙΔΕΤ και ο Αντώνης Καραβάς από την ΑΔΕΒΗ. Θα ακολουθήσει μια συναυλία με τον Πέτρο Παπαδόπουλο και τον Γρηγόρη Καραγιαννάκη. Βασικό μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης είναι να αντισταθούμε όλοι μας σε αυτή την κυβέρνηση της αποτρόπαιας πολιτικής και να καταλήξουμε με μια ανατροπή αυτής της κυβέρνησης και να δούμε την πρόταση της αριστεράς πάνω στο ζήτημα της χώρας για ένα καλύτερο μέλλον. Χαίρετε από μένα, ονομάζομαι Ταλέπορος Δημήτρης, είμαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει εδώ εκπροσωπώντας το Resista Υπέρ. Το Resista Υπέρ αποτελεί ένα κίνημα ενάντια στις αποκρατικοποιήσεις και το ξεκούλημα του δημοσίου πλούτου. Και θέλουμε εδώ να αναδείξουμε τέτοια ζητήματα γιατί, για να δείξουμε ακριβώς ότι δεν αρκούν μόνο οι κεντρικές παρεμβάσεις και η υψηλή πολιτική που γίνεται προφανώς από τα στελέχη και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χρειάζεται την παρέμβαση στα κινήματα για να ανατροπεί συνολικά αυτή η κατάσταση. Από τον κόσμο πάρα πολύ θετικά έχουμε τη συμπαράσταση για την αγάπη του κόσμου. Αυτό φυσικά είναι που μας κρατάει ακόμη στους δρόμους και αυτή η μεγάλη ευλογία φυσικά. Γιατί έχουμε απολυθεί από τις δουλειές μας χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά ο δρόμος. Σε τι ελπίζετε? Στην επιστροφή στις δουλειές μας. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Έχει αποκοπεί εντελώς. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια υπόσχεση από τη δουλειά της κυβέρνησης. Δεν μας έχουν δώσει κάποια επιθυμία απάντηση που επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Γι' αυτό το λόγο και παραμένουμε στον αγώνα της εχάλησης. Ωραία, έχετε δεχτεί υποσχέσεις και ο ίδιος ο Πρόεδρος, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Αν ακούσατε και την ομιλία του στην ώψη της ΔΕΒ, ασφαλώς, είπα ότι θα επιστρέψουν όλοι οι απολυμμένες. Είμαστε 595 στην πλειοψηφία μας γυναίκες, στις οποίες δεν ήταν επιλογή αυτή, ήταν ανάγκη. Οι περισσότερες από εμάς είναι μονογονεϊκές οικογένειες, στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν παιδιά άνεργα, υπάρχουν δάνεια, υπάρχουν σύζυγοι σε αρκετές περιπτώσεις που είναι και αυτοί άνεργοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε το δεύτερο φεστιβάλ νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια μέρα στην οποία θέλει η νεολαία μας να διατρανώσει ότι είναι εδώ, ότι είναι αποφασισμένη να παλέψει για τη ζωή της, για την αξιοπρέπειά της, για το μέλλον της. Και επειδή εμείς το ΣΥΡΙΖΑ στο DNA μας είναι ότι χωρίς την νεολαία και μαζί με την νεολαία δεν μπορούμε να κάνουμε ανατροπές, σήμερα είναι εδώ για να φωνάξουμε με όλους τους τρόπους και με όλους τους τόνους αυτό. Ότι είμαστε εδώ, είναι ώρα για ανατροπή, είναι ώρα για έναν άλλον δρόμο, έναν άλλον δρόμο εφικτό, όπου ο άνθρωπος έχει τη θέση του και την αξία του και θα καλύπτονται οι ανάγκες του. Είμαστε εδώ για να βαδίσουμε έναν άλλο δρόμο με όλους τους Έλληνες, με όλο τον κόσμο. Με όλο τον κόσμο της εργασίας και της ανεργίας. Πέρα, ονομάζομαι Νιώτης Χάρης, είμαι Θεσσαλονίκη, με μέλος κίνησης νέων εγώ θα μείνω. Είμαστε μια συλλογικότητα νέων ανθρώπων που βάζουμε το ζήτημα σήμερα για τη μετανάστευση της νεολαίας. Γενικά καλούμε όλη την νεολαία να μείνει στον τόπο της, να παλέψει, να αλλάξει την κατάσταση, γιατί μια χώρα χωρίς νεολαία είναι μια χώρα χωρίς μέλλον. Ονομάζομαι Γεωργία Μπαρτατζίνα, από τους καθηγητές της διαδεσιμότητας, μία από τις καθηγήτρες της διαδεσιμότητας. Είμαστε σήμερα εδώ μεταφέροντας τα αιτήματα των καθηγητών που βρίσκονται σε 15 μήνες σε ομηρία, εμπεζόμενοι κυριολεκτικά από τα υπουργεία, τα μπλεκόμενα υπουργεία, το παιδείας και το διοικητικής μεταρρύθμισης, προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε και την κοινωνία, γιατί αυτή πραγματικά η κατάργηση των δύο τομέων από την εθνική εκπαίδευση αφορά όλη την κοινωνία. Τα παιδιά στερήθηκαν, πάνω από 20.000 μαθητές, στερήθηκαν το δικαίωμα να σπουδάσουν την ειδικότητα που διδούσαν στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο τεχνικό σχολείο. Και παράλληλα να προχωρήσουν και απολύσεις του ίδιου, ώστε να προχωρήσουν τις δουλειές τους και το βάθμιο εκπαίδευση. 15 μήνες τώρα είμαστε κυριολεκτικά σε ομιλία. Έχουν διοργανώσει
πολύμορφες δράσεις. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι που να επαναλειτουργήσουν οι ειδικότητες και να επανέλθουμε στα σχολεία μας και εμείς οι μαθητές μας. Όπουλος Μανώτης, σχολικός φύλακας από το Δήμο Πηλαία Σκοντιά τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ σήμερα στην όμορφη πόλη σας, στην Πτολεμαϊδα. Πραγματικά για μας είναι χαρά που είμαστε εδώ. Σας σήμερα να σας θυμίσω, πέρσι τέτοια μέρα πρέπει να βρισκόμασταν κάπου στη Θήβα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη 28-9 με τα πόδια, ένα οδηγορικό για την Αθήνα 560 χιλιόμετρων. Οι σχολικοί φύλακες είναι όρθιοι, είναι ζωντανοί. Ήρθαμε εδώ όχι μόνο για την ωραία γιορτή εδώ στο φεστιβάλ, να βρεθούμε με τους συναδέλφους, να κάνουμε κέντρο αγώνα και στην Πτολεμαϊδα και όχι μόνοι μας. Δεν είναι υπόθεση μόνο των σχολικών φυλάκων. Οι σχολικοί φυλάκες ήταν οι πρώτες απολύσεις στο δημόσιο μετά από 110 χρόνια και πρέπει σήμερα να μετράμε πάνω από 1.400 απολύσεις.